Το φετινό διάγγελμα του Προέδρου Ομπάμα για την κατάσταση του έθνους ήταν ξεχωριστό. Το 2016 ολοκληρώνει τη δεύτερη προεδρική θητεία του και ήταν η τελευταία φορά που απευθύνθηκε στα μέλη του Κογκρέσου. Από τον Νοέμβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν νέο πρόεδρο. Στην Ουάσιγκτον, την καρδιά της Αμερικής, οι πολίτες αναμένουν το νέο ένικο του Λευκού Οίκου, αλλά βλέπουν ήδη με νοσταλγία τον απερχόμενο. Έδειξε ότι ο πρόεδρος καθοδηγεί το λαό με το παράδειγμά του. Τον καλεί να μείνει ενωμένος, να συνεργαστεί και να αφήσει στην άκρη τις διαφορές και να επικεντρωθεί στα πραγματικά προβλήματα. Στην Ουάσιγκτον, ο Μπαράκ Ομπάμα είχε εκλεγεί το 2012 με ποσοστά κοντά στο 90%. Είναι αξιόπιστος και αρκετά συμπαθής. Λυπάμαι που φεύγει. Λυπάμαι που είναι το τελευταίο του διάγγελμα. Διαφορετικός είναι ο απολογισμός του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Εντρόης, ο οποίος εκφράζει ενστάσεις για την εξωτερική πολιτική Ομπάμα. Χρειαζόμαστε ισχυρή ηγεσία για την Αμερική. Δεν είναι δυνατόν συνεχώς η πολιτική μας να είναι υποχωρητική. Από την Ουάσιγκτον, ο ανταποκριτής του Euronews Στέφαν Γκρόμπε μεταδίδει. Ήταν η τελευταία μεγάλη ευκαιρία για τον πρόεδρο Ομπάμα να παρουσιάσει τα επιτεύγματά του και το όραμά του για την Αμερική. Τώρα θα παραδώσει τη σκυτάλη στον επόμενο υποψήφιο των Δημοκρατικών για να προωθήσει τη δική του ατζέντα. Χίλαρη Κλίντον και Μπέρνι Σάντερς θα βρεθούν αντιμέτωποι στην επόμενη τηλεμαχία των Δημοκρατικών την Κυριακή. Στέφαν Γκρόμπε, Euronews, Washington.